nossos gravando, continuou. Το διάβασα και δεν το. Το πρώτο διαπόλαυστο κειμένο, το μέρος του αστυνομικού του νουάρ, εμένα μου ενθουσίασε. Δεν με κράτησε όπως είπα. Το δεύτερο είναι αυτό που κρατάω πολύ, είναι αυτή η ιστορία με τη Βραζιλία. Δηλαδή, αν την Ελλάδα την ξέρουμε, τη Βραζιλία, και νομίζω ότι είναι και πιο πολύ ψυχή όμω μέσα του. Ίσως επειδή νιώθει ότι είναι κάτι, δεν ξέρω, ίσως έχει φύγει από εκεί. Ίσως είναι αυτό το μακρύ, νοσταλγούμε περισσότερο, ας πούμε. Και πρέπει να κάνεις τέτοιες φορές. Οι επάλληλες αυτές οι ιστορίες της Βραζιλίας, η διαδρομή του μαύρου που ακολουθεί την κοπέλα που περιγράφει από τη Βόρεια Βραζιλία μέχρι το Σάο Πάολο, να δω στην τύχη του, και η οποία είναι μια πορεία διάψευσης με έναν τρόπο. Η εικόνα αυτού της χώρας που χτίζεται από τη μετανάστευση και είναι και διαστολή με τη δικιά μας. Ο μετανάστης εμάς είναι αυτός που και διωχτεί και ο παππούς του και ξαναγυρίζει. Είναι σαν ένα μικρό χώρο που λειτουργεί συντηρηματικά προς την τοπική κοινωνία. Ενώ η άλλη μια χώρα που χτίζεται από μετανάστες και που υπάρχει όλο αυτό το αμερικάνικο όνειρο σε μια νότια εκδοχή με την οποία δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Δηλαδή η εικόνα της Βόρειας Αμερικής την έχουμε λίγο πολύ όλοι περασμένη στο συνειδητό και στο προσυνείδητο. Τη Νότια Αμερική, αυτό που πάνε να φυτέψουν, και δεν ξέρω, εγώ ήταν πολύ αυτό που είπε αγρότε και να κυρίω οι Έλληνε ή μικρέ εμπορικοί. Η εικόνα που βγάζει είναι μικρέ εμπορική, κυρίω. Είναι μια βαλίδα. Απλά είναι έτσι μια γενική, α πούμε. Ο αγρότη ήταν μια. Ανέφερε τώρα και στην ομιλία για τον αγρότη, γιατί ήταν η γη, αυτή η χώρα έχει απίστευτο πλούτο. Και είναι πάρα πολύ εύκολο όλα αυτά τα 500 χρόνια είναι πάρα πολύ εύκολο να ληστέψεις, να πάρεις αυτό το πλούτο. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ λίγος κόπος για πάρα πολύ έτσι, ας πούμε, μεγάλο αποτέλεσμα να έχεις με πολύ πλούτο. Και όλα αυτά τέλος πάντων που αναφέρθηκαν και στο κείμενο, με τη ζάχαρη, δηλαδή χαρακτηριστικό. Φυτεύανε εδώ πέρα καφέ, εξαντλούνταν κάποια στιγμή ας πούμε η γη, πηγαίναν παρακάτω, δηλαδή είναι ανεξάντλητη. Ακόμη και τώρα βλέπουμε η Βραζιλία, έχουν βάλει χέρι στον Αμαζόνιο ας πούμε, το τελευταίο έτσι, προπύργιο παρθένας γης, στον κόσμο θα λέγαμε, που, και σε αυτό ας πούμε έχουν βάλει χέρι προκειμένου να το καταλυστέψουν, προκειμένου ας πούμε, να πλουτίσουν. Και μια τεχνική ερώτηση, ναι. Η Δράμα είναι η επαρχιακή πόλη. Ναι, 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 είναι μια πόλη χωρίς ιστορία, που έχει αυτό το χαρακτηριστικό, το λες ναι. Και από μέσα. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ έντονο με τη θύμη σου. Ναι, ναι, ναι. Απέφυγα έτσι να ονομάσω, ακόμη και τα χωριά δεν είναι τα πραγματικά τους ας πούμε ονόματα. Απλά κάποιες στιγμές η Δράμα σαν Δράμα δεν μπορούσα να τα αποφύγω και το ανέφερα έτσι. Θα μιλήσω κι εγώ ως αναγνώστρια. Καταρχήν συγκινήθηκα πολύ με το κομμάτι της Δράμας, γιατί είμαστε συμπτωματικά όταν κάναμε παρέα με τη Μαρία, διαπιστώσαμε ότι είμαστε από διπλανά χωριά. Ακριβώς διπλανά χωριά στη Δράμα. Είναι η Καρλίκοβα κυρία Σύλλογα, όπως έχει τα ονόματα. Η Καρλίκοβα κυρία Σύλλογα. Εγώ ταξίδεψα με το βιβλίο της Μαρίας. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα κομμάτι, το κομμάτι της αστρονομικής μυθοπλασίας που έχει ανατροπή. Ενώ θεωρούσε αυτονόητο ότι αυτό είναι ο δολοφόνος, τελικά έχει ανατροπή. Και υπάρχει το κομμάτι των ηρώων, που ενώ θεωρίζω ότι οι ήρωες αυτοί χρησιμοποιούνται, μάλλον ότι χρησιμοποιείται και ίσως προσχηματικά η μυθοπλασία, ώστε διαστόματος των ηρώων να κάνουν μια καταγραφή της ζωής τους και του ιστορικού γύρνεστε, ωστόσο όλο αυτό μπλέκει σε ένα χορό, σε ένα ταγκό. Και μιλάνε για τη ζωή τους και για τα ιστορικά γεγονότα, αλλά ταυτόχρονα τα πρόσωπα αυτά δένουν με μια μαστοριά που εξυπηρετούν και την αστυνομική μυθοπλασία. Και επίσης οι αφηγήσεις της Μαρίας σε σχέση με τη Βραζιλία, στις αφηγήσεις αυτές είχα την αίσθηση ότι παρακολουθούσα μια κινηματογραφική ταινία. Ήταν εξαιρετικά κινηματογραφικές αυτά.